Έλα. Άνοιξε. Έλα. Ένα λεπτάκι. Πάμε τώρα όλοι μαζί. Από τις 5 παρατέταρτο ενημερωθήκαμε από την κεντρική μας υπηρεσία ότι υπήρξε αυτός ο σεισμός και είχαμε 16 τραυματίες για να μεταφερθούν σε διάφορα νοσοκομεία. Έφτασαν στο αεροδρόμιο τα πρώτα 4 περιστατικά. Ήταν ηλικίας από 22 μέχρι 28 χρονών. Ένα διασωληνωμένο με υπαραχνοειδή αιμορραγία, ένας ακροτηριασμός, ένα με πολυκαταγματίας και ένα κάταγμα στο μάτι οφθαλμικού κόγχου. Είναι αιμοδυναμικά σταθερή και οι 4 ήταν σε ένα μπαρ και έγινε ο σεισμός. Ήδη από τα ξημερώματα και τα 2 νοσοκομεία είχαν τεθεί σε ετοιμότητα και υπήρχε επικοινωνία και με την 7η υγειονομική περιφέρεια και το κέντρο επιχειρήσεων. Γνωρίζαμε από το πρωί ότι κάποια περιστατικά θα μεταφερθούν εδώ. Ήταν 3-4 τελικά μεταφέρθηκαν πριν από λίγη ώρα. Είχαμε επίσης επικοινωνία με τον αναπληρωτή διοικητή, τον κύριο Γεωργαντή Στιγκό, και με την είπε και οτιδήποτε πρόσθετο χρειαστεί να συνδράμουμε. Αυτή τη στιγμή και τα 4 περιστατικά ήρθαν στα εξωτερικά ιατρία, τα επίγοντα, και όλες οι ειδικότητες συνδράμανε για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Ένα άλλο περιστατικό που είναι ακροτηριασμοί θα μεταφέρεται στο χειρουργείο και τα άλλα 2 περιστατικά τα οποία είναι σε πιο ελαφριά κατάσταση. Θα είσαστε φαντάζομαι σε ετοιμότητα, εάν χρειαστεί, να έρθει κι άλλος κόσμος από τα νησιά αυτά, έτσι? Ναι, θα είμαστε σε ετοιμότητα, ό,τι χρειαστεί. Σαφέστατα για να αντιμετωπιστεί. Έχουμε αρκετά περιστατικά που τελικά είναι της SOS International, είναι με ταξιδιωτική ασφάλεια δικιά μας. Ξέρουμε ότι έχουν μεταφερθεί ένας Σουηδός και ένας Νορβηγός στο Παγνί, σήμερα ξημερώματα. Επίσης ένας που έχει επιβιώσει στην ΚΟ. Μία άλλη που θα μεταφερθεί Αθήνα ή μεταφέρεται αυτή τη στιγμή. Είναι όλα δικά μας περιστατικά και τα χειριζόμαστε και εμείς ανάλογα. Έχουμε τους γιατρούς μας, φέρνουμε τις οικογένειές της, τους φέρνουμε στην Κρήτη. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Βέβαια έχουν πανικοβληθεί πάρα πολύ και θέλουν να φύγουν, να επιστρέψουν στη χώρα τους. Αλλά είναι και πάρα πολλοί που έχουν μείνει, βοηθάνε.